Έρικα. Είναι σε πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά, Εμιλία, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα. Ευτυχώς κατάφεραν να την περιορίσουν και να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο. 1,5 τετραγωνικό χιλιόμετρο κατέκαψε, αμπελώνες, δέντρα και άγρια βλάστηση. Κινδύνευσαν κάποια υποστατικά, 8 στον αριθμό. Έγινε εκένωση αυτών των υποστατικών, κυρίως για προληπτικούς λόγους. Και θα σταθώ στο σοβαρό αυτό περιστατικό που έγινε, Εμιλία, με τους τρεις δασοπυροσβέστες που βρίσκονταν σε πυροσβεστικό όχημα. Οι δύο είχαν εξέλθει από το πυροσβεστικό όχημα και εκεί βρισκόταν ο οδηγός που προσπαθούσε να κάνει όπισθεν, καθώς είχαν εγκλωβιστεί στην πυρκαγιά η οποία ερχόταν κατά πάνω τους. Δυστυχώς έσκασε το χώμα με αποτέλεσμα να ανατραπεί το βιτεοφόρο όχημα, το πυροσβεστικό όχημα και να πέσει σε χαράδρα περίπου 20 μέτρων. Ο οδηγός, ο δασοπυροσβέστης, ευτυχώς σώθηκε από θαύμα. Είναι τραυματισμένος, βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο. Εκεί μετέβηκε ο ίδιος ο Υπουργός Γεωργίας, προτού φτάσει εδώ στην περιοχή για ενημέρωση σχετικά με την πυρκαγιά. Τον είδε ο ίδιος και είναι αυτό που δήλωσε και ο Υπουργός. Ευτυχώς σώθηκε και οι τρεις δασοπυροσβέστες σώθηκαν από θαύμα, κυρίως ο οδηγός που ήταν εντός του οχήματος την ώρα που υπήρξε ανατροπή και έπεσε σε αυτή την χαράδρα περίπου 15 με 20 μέτρα. Τις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται ακόμη στην περιοχή. Αντιλαμβάνομαι ότι θα μείνουν περισσότερο, ούτως ώστε μήπως έχουμε κάποιες αναζωπυρώσεις στην περιοχή. Θα παραμείνουν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης. Με το πρώτο φως της ημέρας θα αξιολογηθεί και πάλι η κατάσταση και αφού κρυθεί αναγκαίο θα γίνουν και ρήψεις με πτυτικά μέσα τα οποία έχουν καθυλωθεί. Έδωσαν όλη πραγματική μάχη εδώ για να σώσουν την κατάσταση, Εμιλία, και να περιορίσουν τη φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίς το μεσημέρι. Σύμφωνα και με τον κοινοτάρχη εδώ του Κυλανίου, ο ίδιος είχε ενημερωθεί από εινοποιό στην περιοχή ότι υπήρχε πυρκαγιά. Αμέσως σήμανε συναγερμό, ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική, έφτασε άμεσα όπως ανέφερε ο ίδιος και μετά από λίγα λεπτά εντοπίστηκε και δεύτερη εστία. Κάνει λόγο για κακόβουλη ενέργεια. Μάλιστα και ο ίδιος ο Υπουργός είπε ότι πρέπει κάπου αυτή η κατάσταση να σταματήσει. Φαίνεται ότι κάποιοι βάλθηκαν να κάψουν την ύπαιθρο, καθώς υπάρχει συστηματική αυτή η κατάσταση με την εκδήλωση πυρκαγιών στην ύπαιθρο της Λεμεσού και κυρίως στις μέρες που υπάρχουν σχετικά ανέμοι με ένταση, η Εμιλία. Έσωσαν την ιστάτη, καθώς αντιλαμβάνεστε πως σύμφωνα και με τον υπεύθυνο εδώ της πυροσβεστικής, τον κύριο Νίκο Λογκίνο, τον αντιπύραρχο, ο ίδιος μας ανέφερε ότι αν υπήρχαν μεγαλύτερης έντασης ανέμοι, θα κινδύνευε ακόμη και το ίδιο το δάσος Τροόδους. Εμιλία. Ευχαριστώ και βλέπουμε τις δηλώσεις. Χαίρετο, Έρικα. Και πιο σημαντικό, πήγα στο νοσοκομείο Λεμεσού και ανέμενα τον τραυματία δασοπυροσβέστη για να δούμε την κατάσταση της υγείας του. Ευτυχώς είναι καλά. Έχει μόνοπες, έχει χτυπήματα, αλλά είναι καλά στην υγεία του. Και αντιλαμβάνεστε ότι είναι εκτός κινδύνου και είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι. Βλέποντας πού έπεσε το και να αποδογυρίστηκε το αυτοκίνητο, λέω ότι είμαστε όλοι τυχεροί, γιατί εσώθηκε η ζωή ενός ανθρώπου, ενός συναδέλφου, ενός δασοπυροσβέστη. Έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε την πυρκαγιά και να την κρατήσουμε. Η πυρκαγιά ήταν δύσκολη, γιατί η μορφολογία του εδάφους ήταν τέτοια που δεν μας επέτρεπε εύκολα να προσεγγίσουμε την πυρκαγιά. Όμως με υπεράνθρωπες προσπάθειες και βλέπετε με τον κίνδυνο των μελών των οποίων επιχειρούν, καταφέραμε να περιορίσουμε την πυρκαγιά. Μου τηλεφώνησε ένας χωριανός και μου είπε είδε πυρκαγιά πιο ψηλά. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να σε βάλα κακόβουλα. Ναι. Μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή, ευτυχώς δεν θρυνήσαμε θύματα. Ευτυχώς οι άνθρωποι που είναι ήρωες καταστρέφουν ολοσχερώς το όχημα τους και είναι καλά στην υγεία. Έχουμε μπει στα σπίτια από την πρώτη στιγμή με την πολιτική άμυνα των κύριων Μιχάλη. Εκκαινώσαμε όλα τα σπίτια που υπήρχαν στην περιοχή.
Φροντίσαμε, ρίχναμε σε όλα τα σπίτια νερό, κοιτοποίησαμε και τα αεροπλάνα, τα ασφαλίσαμε, ευτυχώς δεν έκαγε σπίτι. Πάμε τώρα στη Βουλή και στην